Μένουμε στο ίδιο κλίμα. Να καλησπερίσω σε αυτό το σημείο τον κύριο Κωνσταντίνο Κεφαλογιάννη, είναι υποψήφιος βουλευτής Ηρακλείου με τη Νέα Δημοκρατία. Γεια σας, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα σας. Χριστός Ανέστη και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Να καλησπερίσω επίσης τον κύριο Σοκράτη Βαρδάκη, βουλευτής και εκ νέου υποψήφιος με το ΣΥΡΙΖΑ στο Ηράκλειο. Γεια σας, χρόνια πολλά και σε εσάς. Καλησπέρα, χρόνια πολλά κύριε Σαραπάτα, χρόνια πολλά, υγεία, δύναμη σε όλο τον κόσμο. Και ο κύριος Φραγκίσκος Παρασύρης κοντά μας, υποψήφιος βουλευτής Ηρακλείου με το ΠΑΣΟΚ. Χρόνια πολλά και σε εσάς. Καλώς ήρθατε. Χρόνια πολλά και σε εσάς και σε όσους μας βλέπουν. Λοιπόν, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Να είστε καλά όλοι. Θέλω να σας υπενθυμίσω πριν ξεκινήσουμε ότι ο χρόνος σε ό,τι αφορά τις απαντήσεις σας έχει καθοριστεί στο ένα λεπτό. Οπότε θερμή παράκληση να είμαστε τυπικοί ως προς αυτό, γιατί ο χρόνος του δελτίου είναι γενικότερα σφιχτός και καθορισμένος. Λοιπόν, κύριε Κεφαλογιάννη, θα ξεκινήσω με εσάς. Δυστυχώς, αυτό που διαφαίνεται στο δημόσιο διάλογο τις τελευταίες ημέρες είναι ότι η υπόθεση Γεωργούλη έχει επισκιάσει τα πάντα. Ο πολιτικός διάλογος ξεκινά και δυστυχώς εξαντλείται σε αυτό το θέμα. Έχει μπει στην άκρη η οικονομία. Ελάχιστα πράγματα ακούμε για το πώς θα βελτιώσουμε τα πράγματα στην παιδεία, στην υγεία, στους μισθούς που εξανεμίζονται μόνο με μία βόλτα στο σούπερ μάρκετ. Και επειδή συναναστρέφεστε με πάρα πολύ κόσμο, συζητάτε, δέχεστε ερεθίσματα, τι είναι αυτό που σας λένε? Νομίζω πως όλοι θα συμφωνήσουμε ότι αυτή τη στιγμή η πατρίδα μας βιώνει τη μεγαλύτερη πληθωριστική κρίση από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Δεν υπάρχει αμφιβολία καμία γι' αυτό. Από εκεί και πέρα, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έχει ενσκύψει στο πρόβλημα και έχει πάρει μία σειρά από πολύ σημαντικά μέτρα, όπως είναι το Fuel Pass, όπως είναι το καλάθι του νοικοκυριού. Μην ξεχνάμε ότι μετά από 12 χρόνια αυξήθηκαν οι συντάξεις. Δεν μπορούμε να μην μπούμε για την αύξηση του κατώτατου μισθού 3 φορές. Από τα 650 ευρώ σήμερα βρίσκεται στα 780. Και στην πράξη η Νέα Δημοκρατία στηρίζει τα ευάλωτα νοικοκυριά, στηρίζει τους συνανθρώπους μας που το έχουν ανάγκη. Αυτή τη στιγμή καταφέραμε παρά τις απανωτές κρίσεις, όπως είπατε, να έχουμε έναν ρυθμό ανάπτυξης το 6%, να δημιουργήσουμε 300.000 θέσεις εργασίας και να μειώσουμε την ανεργία από το 18% στο 11%. Προφανώς δεν υπάρχουν μαγικά που θα μπορούσε να λύσει το πρόβλημα σε απόλυτο βαθμό. Και καταλαβαίνω τον κόσμο, γιατί συζητάω καθημερινά μαζί του, που αντιμετωπίζει δυσκολίες και βλέπει προβλήματα. Από εκεί και πέρα, έχουμε στην ατζέντα μας και μία σειρά άλλων μέτρων το επόμενο διάστημα που θα ανακοινωθούν. Μάλιστα. Κύριε Βαρδάκη, εσείς τι λέτε? Ακούσατε τον κύριο Κεφαλογιάννη, Fuel Pass, καλάθι νοικοκυριού, αυξήσεις στις συντάξεις και στον κατώτατο μισθό, στήριξη στα ευάλωτα νοικοκυριά. Κύριε Σαλαπάτα, μάλλον ο κύριος Κεφαλογιάννης δεν κυκλοφορεί στην κοινωνία. Να δει την ένδυα, τη φτώχεια, την αναξιοπρέπεια που έχουν ακριβώς δημιουργήσει οι πολιτικές, οι εφαρμοζόμενες πολιτικές τα 4 τελευταία χρόνια. Κυρία Σαλαπάτα, κοιτάξτε, θέλει μεγάλη ανάλυση, αλλά δυστυχώς το δελτίο είναι ο χρόνος πολύ περιορισμένος, θα τα πω συνοπτικά. Ο κόσμος θα ψηφίσει όχι με τα προγράμματα μόνο του κάθε κόμματος, αλλά με τα πεπραγμένα των δύο τελευταίων κυβερνήσεων. Είχαμε μια κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα που κατάφερε να βγάλει τη χώρα από τα μνημόνια, κατάφερε να ρυθμίσει το χρέος της χώρας, να παραδώσει 37 δισεκατομμύρια αποθεματικό και το κυριότερο, κυρία Σαλαπάτα, που δεν ακούγεται, να αρχίσει να προπληρώνει ακριβά δάνεια του Δούνου του. Αυτό κι αν ήταν μια μεγάλη τομή, γιατί δημιούργησε το δημοσιονομικό περιθώριο, παρότι παρέλαβε άδεια ταμεία το 2015. Να θυμίσω, κυρία Σαλαπάτα, το 2015. Δεν είχαμε, μάλλον είχαμε έλλειμμα 660 εκατομμύρια να πληρώσουμε συντάξεις. Και έρχομαι σήμερα μια κυβέρνηση. Και βέβαια ένα πρωθυπουργό τότε που αναλάμβανε τις ευθύνες τους. Σήμερα τι έχουμε? Μια κυβέρνηση που πραγματικά επικρατεί. Έφερε και τρίτο μνημόνιο υπέγραψε. Επικρατεί, και θα σου πω μόνο ένα παράδειγμα. Λοιπόν, ελάτε, κύριε Βαρδάκη, ολοκληρώστε τη σκέψη σας. Μια διακοπτή, κύριε Κεφαλογιάννη. Επικρατεί η ασυδοσία, η αδιαφάνεια, η διαπλοκή, η διαφθορά. Και βέβαια η ακρίβεια και η εσχροκέρδεια. Δεν μπορεί, κυρία Σαλαπάτα, αυτή τη στιγμή η βενζίνη στην Κύπρο να έχει 1,37 που προμηθεύεται καύσιμα από την Ελλάδα, όταν το βαρέλι το πετρέλαιο έχει 70 δολάρια και στην Ελλάδα να έχει από 1,98 μέχρι 2 ευρώ.
Λοιπόν. Ας μας πει ο κύριος Κεβαλογιάννης τι μέτρα πήρε η κυβέρνηση. Και βέβαια, λοιπόν, ένα πρωθυπουργό, επιτρέψτε μου, 53 δισεκατομμύρια του χρόνου. Μέτρα 53 δισεκατομμυρίων. Αυτά πήρε η κυβέρνηση. Κυρία Σαλαπάτα, και ένα πρωθυπουργό που για τα μεγάλα ζητήματα της χώρας δεν ήξερε τίποτα. Είχαμε την πανδημία που δεν ήξερε την έκθεση της Χόρδρα Λίτρα, με αποτέλεσμα να θρηνήσουμε πολύ περισσότερα δίκτυα. Κύριε Βαρδάκη, ανοίγετε πολύ την απάντησή σας. Είναι σοβαρό αυτό που θα σας πω. Είχαμε μετά τις υποκλοπές που πάλι πάντως, ο κύριος Τσίπρας μας είπε ότι δεν ήξερε τίποτα. Παρόλο που είχε το γενικό πρόσταγμα της ΑΕΠ και ήρθε το τελευταίο, και κλείνω με αυτό, ήρθε το τραγικό δυστύχημα στα Τέμπη και μετά από 13 μέρες μας είπε πάλι ο κύριος Μητσοτάκης ότι πάλι δεν ήξερε τίποτα για τα μέτρα ασφάλειας στο σιδηρόδρομο. Λοιπόν, κύριε Παρασύρη, θα έρθω σε εσάς. Ακούσατε την τοποθέτηση του κύριου Κεφαλογιάννη, ακούσατε τη θέση του κύριου Βαρδάκη. Εσείς τι λέτε? Κοιτάξτε, όπως είπε ο κύριος Βαρδάκης, πρέπει να κρυθούν σύμφωνα με τα πεπραγμένα τους όλοι και νομίζω ότι κρίνονται μέχρι σήμερα. Γι' αυτό και ο κόσμος φαίνεται, τουλάχιστον δημοσκοπικά, ότι δεν δίνει σε κανένα κόμμα, όσο και αν κοκορεύονται και όσο και αν βλέπετε αυτή τον αλληλοσπαραγμό μεταξύ του κυρίου Κεφαλογιάννη και του κυρίου Βαρδάκη και μια προσπάθεια να απολώσουν το κλίμα, όσο και αν προσπαθούν τα δύο κόμματα, δεν δημιουργείται ένα πλειοψηφικό ρεύμα στην ελληνική κοινωνία. Άρα η ελληνική κοινωνία μας έχει ξεπεράσει, η ελληνική κοινωνία αντιμετωπίζει πολύ σημαντικά ζητήματα, τα οποία και με βάση την απλή αναλογική, καλούμαστε συνολικά ως πολιτικό σύστημα να τα αντιμετωπίσουμε. Ακούγεται προηγουμένως ότι έχουμε υψηλούς δείκτες ανάπτυξης, έχουμε μείωση στην ανεργία. Βεβαίως, αυτό είναι μια πραγματικότητα. Ωστόσο, ο πλούτος που γεννιέται, για ποιον γεννιέται, αυτό είναι το μεγάλο ζήτημα. Δεν είναι το θέμα δηλαδή ποιος θα κυβερνήσει τη χώρα, αλλά πώς θα κυβερνηθεί η χώρα. Και τα στοιχεία είναι αμήλικτα. Είμαστε η τρίτη φτωχότερη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε κατακεφαλή εισόδημα. Είμαστε η μόνη χώρα που έχει αυξήσει τα ποσοστά ανισοτήτων μετά το COVID, μετά το 2019. Ένας στους πέντε πολίτες δεν έχει πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας για οικονομικούς λόγους. Είμαστε πρώτοι σε ανεκπλήρωτες ανάγκες υγείας. Το 53% δηλώνει των πολιτών ότι δεν μπορούν να ανταποκριθούν σε υποχρεώσεις, σε δάνεια, κάρτες, ενίκια και σούπερ μάρκετ. Αυτά τα στοιχεία από μόνα τους είναι δηλωτικά της κατάστασης στην οποία βιώνουμε. Αν το πολιτικό σύστημα δεν αντιληφθεί και δεν ακούσει το μήνυμα που στέλνει η κοινωνία ότι πρέπει να κάτσουμε όλοι μαζί σε ένα τραπέζι, έτσι ώστε να αντιμετωπίσουμε τα μείζωνα θέματα που έχει η ελληνική κοινωνία και πολλά εξ αυτών εμείς ως χώρος κάνουμε μια μεγάλη προσπάθεια να τα βάλουμε τώρα στην ατζέντα, έτσι ώστε να έχουμε από την πρώτη Κυριακή μια κυβέρνηση, έτσι ώστε να αντιμετωπίσουμε μέχρι το 2030-32, γιατί ακούστηκε ότι έχουμε ένα περιθώριο μέχρι το 2032 και λόγω των μικρότερων δόσεων αποπληρωμής που έχει χώρου. Ρύθμιση του χρέους. Ναι, δεν είναι μόνο από εσάς, είναι και από την προηγούμενη κυβέρνηση. Λοιπόν, έχουμε λοιπόν ένα περιθώριο να πάρουμε αναπνοές. Θα βάλουμε τα μεγάλα ζητήματα στο τραπέζι, γιατί έχουμε μια οχταετία μπροστά μας. Mm-hmm. Έχουμε την πράσινη μετάβαση. Έχουμε το ζήτημα των κόκκινων δανείων. Έχουμε το ζήτημα της κοινωνικής κατοικίας. Έχουμε το ζήτημα του Ταμείου Ανάκαμψης και όλων των ευρωπαϊκών πόρων, που είναι 90 με 100 δισεκατομμύρια. Αυτά πώς τα έχουμε σχεδιάσει? Επί της ουσίας δεν τα έχουμε σχεδιάσει καθόλου. Ποιες επενδύσεις θα χρηματοδοτήσουν, ποιο παραγωγικό μοντέλο θα προχωρήσει στη χώρα που να γεννά αξιοπρεπείς δουλειές, και βέβαια το ζήτημα του δημογραφικού. Είναι πολύ μεγάλα θέματα τα οποία τώρα ο ελληνικός λαός, προφανώς βλέποντας αδιέξοδο από όλες τις προηγούμενες κυβερνήσεις, θέλει το πολιτικό σύστημα, απαιτεί από το πολιτικό σύστημα να συνολικά να δώσει λύσεις, έτσι ώστε να μπορέσουμε το επόμενο διάστημα να πιάσουμε την επόμενη εποχή. Δεσμεύομαι να δώσω περισσότερο χρόνο στον κύριο Κεφαλογιάννη, γιατί έχει γίνει κατάχρηση του χρόνου και θέλω να είμαι δική με όλους σας. Και από τους τρεις πάντως έχω την αίσθηση ότι ακούσαμε κατά κύριο λόγο διαπιστώσεις και αναδρομή στο παρελθόν. Θέλω λίγο να πάμε στο τώρα και στην επόμενη μέρα και θέλω να πάμε πιο στοχευμένα. Νομίζω ότι ο κόσμος θέλει να ακούσει την άποψή σας για δύο κρίσιμα ζητήματα τοπικού ενδιαφέροντος και θέλω να ξεκινήσω με εσάς, αντίστροφα αυτή τη φορά, κύριε Παρασύρη. Ανοίξουμε το φάκελο του Αρκαλοχωρίου. Πέρασαν όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί από την πληγήσα περιοχή. Σε λίγους μήνες συμπληρώνουμε δύο χρόνια. Μηδέν ιστοπηλίκων. Οι άνθρωποι ζουν ακόμη σε κοντέινερ των 20 τετραγωνικών. Ελάχιστοι φάκελοι έχουν πάρει έγκριση για ανακατασκευή. Πλήθος προβλημάτων. Λοιπόν, το θέμα είναι εσείς τι μπορείτε να κάνετε τώρα και την επόμενη μέρα
και προς ποια κατεύθυνση θα πιέσετε. Είναι ένα μείζον ζήτημα για την περιοχή, η οποία επηρεάζει συνολικά βέβαια και τον νομό Ηρακλείου σε σχέση με την ανάπτυξη που θα έχει, διότι μιλάμε για μια κρίσιμη περιοχή που αναπτύσσεται και το αεροδρόμιο Καστελίου. Λοιπόν, να πω κάποια στοιχεία μόνο, ότι από τις 8.000 αιτήσεις για ανακατασκευή και κατεδάφιση και όλα αυτά, μόνο οι 8 έχουν προχωρήσει. Μιλάμε για την πλήρη υποχρηματοδότηση των σεισμοπλήκτων και της σεισμόπληκτης περιοχής. Δεν υπάρχει κανένα master plan για το πώς την επόμενη μέρα αυτοί οι άνθρωποι θα ξανασταθούν στα πόδια τους. Πόσο μάλλον όταν πριν από 20 μέρες, και εδώ ήμασταν και οι τρεις παρόντες 20 μέρες πριν, όταν 12 σπίτια σεισμοπλήκτων βγήκαν σε πληστηριασμό και πάγωσαν μάλιστα και οι λογαριασμοί της αρρωγής. Εμείς λοιπόν, έχοντας και με το Σύλλογο μία άμεση επικοινωνία ως χώρος, αλλά και με την περιοχή σε καθημερινή βάση, προσπαθούμε σε κάθε επίπεδο, ξεκινώντας τώρα από την αποκεντρωμένη από την αποκεντρωμένη διοίκηση εδώ πέρα της περιφέρειας Κρήτης, να βάλουμε τα ζητήματα έτσι ώστε να γίνει η απλούστευση των διαδικασιών, έτσι ώστε να μπορούν, γιατί ξέρετε, είναι εγκλωβισμένοι οι άνθρωποι, δεν μπορούν ούτε να καταδαφίσουν, ούτε να προχωρήσουν σε ανακατασκευή, ούτε να γίνει τίποτα. Χρειάζεται μία. Ακριβώς. Και θα εγκαταλείψουν κι άλλοι. Υπάρχει μία ερήμωση στην περιοχή, για όποιον το έχει βιώσει από παλιότερα, το βλέπει πλέον μπροστά στα μάτια του. Λοιπόν, υπάρχει ένα πλαίσιο 11 θέσεων από τον Σύλλογο των Σεισμοπλήκτων, τις οποίες τις υποστηρίζουμε ως χώρος. Πρώτα απ' όλα η απλούστευση των διαδικασιών. Αντίστοιχες περιοχές, όπως ας πούμε στην περιοχή της Εύβοιας, έχουν εκπονηθεί 3 master plans, έχουν εκταμιευθεί πάνω από 70 εκατομμύρια ευρώ. Το ποσό που έχει εκταμιευθεί στην περιοχή του Αρκαλοχωρίου δεν υπερβαίνει το 1 εκατομμύριο και για καταδαφίσεις και για ανακατασκευές. Mm-hmm. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι μιλάμε για μια ξεχασμένη περιοχή, για μια ξεχασμένη από αυτή την κυβέρνηση, και είναι πραγματικά λυπηρό ότι η κυβέρνηση αυτή δείχνει τέτοια ολιγορία και τέτοια αδιαφορία συνολικά στην περιοχή, παρότι δίπλα της υπάρχει σε εξέλιξη το μεγαλύτερο αναπτυξιακό έργο της Κρήτης, αν όχι της Ελλάδας αυτή τη στιγμή. Κύριε Βαρδάκη, τη δική σας θέση θέλω να ακούσω και την προσωπική σας στόχευση πάνω στο θέμα αυτό. Για το Αρκαλοχώρι μπορώ να σας πω πάρα πολλά πράγματα. Πάρα πολλά πράγματα. Θυμάμαι την πρώτη εκπομπή που είχε γίνει από το Αρκαλοχώρι με τον συνάδελφό σας, τον Γιώργο Σαχίν, που είχαν αναδειχθεί όλα τα μείζωνο σημασία ζητήματα. Κοιτάτε, εμείς μέχρι και σήμερα το διατηρούμε στην πρώτη γραμμή του ρεπορτάζ. Ακριβώς, ακριβώς. Μα γι' αυτό το είπα. Γι' αυτό συγχαρητήρια, πραγματικά συγχαρητήρια, γιατί αν δεν το διατηρούσετε, συγγνώμη, αν δεν το διατηρούσετε εσείς με τέτοια διαφορία και ολιγορία από την κυβέρνηση, θα είχε ξεχαστεί παντελώς. Από την πρώτη στιγμή είχε μπει στο τραπέζι συζήτηση το θέμα τη λειτουργία του γραφείου ΔΑΕΦΚ. Δεν έχει γίνει τίποτα. 19 μηχανικοί, 16 μηχανικοί, κυρία Σαλαπάτα, για να διεκπαιρεώσουν 8.000 φακέλους. Μόνο εγώ έχω καταθέσει στα πλαίσια του κοινοβουλευτικού ελέγχου 17 επίκαιρες και ανεπίκαιρες ερωτήσεις. Απλές ερωτήσεις. Μαζί με τους υπόλοιπους συναδέλφους όλων των κομμάτων, των κυβερνητικών βουλευτών, πιθανόν να έχουν κατατεθεί πάνω από 70-80 ερωτήσεις στα πλαίσια του κοινοβουλευτικού ελέγχου. Με το αποτέλεσμα που ξέρετε τι, αυτό θέλω να σας πω. Που έχουμε αναδείξει έγκαιρα όλα τα ζητήματα και όλα τα θέματα που έπρεπε να έχουν λυθεί τώρα και ένα χρόνο. Αλλά ξέρετε τι έχει συμβεί στο Αρκαλοχώρι. Αυτό που έχει συμβεί για όλο το νομό Ηρακλείου από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας 4 χρόνια όσον αφορά τα έργα υποδομής. Δεν ξέρω αν έχουμε τον χρόνο παρακάτω να πούμε δύο πράγματα. Να σας πω ποια είναι τα έργα υποδομής της σημερινής κυβέρνησης για τον νομό Ηρακλείου. Και ποια είναι τα έργα, γιατί είπαμε για μέτρο σύγκρισης, τα έργα που έκανε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ κάτω από δύσκολες δημοσιονομικές συνθήκες. Αν μου επιτρέπετε να τα πω απλά επιγραμματικά. Κύριε Βαρδάκη, θέλω να πηγαίνουμε στοχευμένα, σας παρακαλώ. Επιγραμματικά, στοχευμένα. Τελειώσαμε το δρόμο της Μεσαράς. Θρηνήσαμε δεκάδες θύματα στην Αγία Πελαγία και κάναμε τους κόμβους της Αγίας Πελαγίας. Κάναμε το υδρευτικό δίκτυο μετά από 100 χρόνια στο Δήμο Ηρακλείου. 25 εκατομμύρια ευρώ. Και βέβαια τη συμβασιοποίηση του αεροδρομίου στο Καστέλι. Ξέρετε ποιο είναι το έργο στο νομό Ηρακλείου της Νέας Δημοκρατίας 4 χρόνια. Η πλάκα που έβαλα στο αεροδρόμιο στο Καστέλι αξίας 12,5 ευρώ. Αυτό είναι. Κάνετε λάθος. Αυτό κάνουν. Κάνετε αυτό πολύ κάνουν. Μεγάλο λάθος. Λοιπόν, κυρία Σαλαπάτα, θέλω και λίγο χρόνο να απαντήσω γι' αυτό. Έχετε ανοίξει πολύ την απάντησή σας. Θέλω να σας παρακαλέσω θερμά. Είστε πολύ έμπειρος τηλεοπτικά. Αυτό είναι το έργο
της Νέας Δημοκρατίας. Λοιπόν, και ας μας κάνετε λάθος. Κάνετε πολύ μεγάλο λάθος. Να τελειώσω. Και πρέπει να απαντηθούν αυτά. Κάνετε πολύ μεγάλο λάθος. Απαντήστε. Ένα τελευταίο, κυρία Σαλαπάτα. Προχθές πήγαμε στο έργο που εγγενίασε, υποτίθεται, του ΒΟΑΚ ο κύριος Μητσοτάκης. Πήγαμε οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Ξέρετε τι είδαμε? Το Νεάπολης Άγιος Νικόλαος. Ξέρετε τι είδαμε? Τέσσερις μπουλτούζες σκουριασμένες. Αυτά τα κάνατε εσείς στη Θεσσαλονίκη. Τους μουσαμάδες και τους εγκαινιάζατε εσείς στη Θεσσαλονίκη. Εσάς παρακαλώ τώρα. Πέστε μου, ένα έργο υποδομής, λοιπόν, που κάνατε στην Κρήτη 4 χρόνια. Ένα έργο. Ωραία, κύριε Βαρδάκη, βάλτε τελεία και δώστε του το χρόνο να απαντήσει. Σας παρακαλώ πολύ. Κυρία Σαλαπάτα, με αυτούς τους ρυθμούς, εμείς ξέρουμε τι θα κάνουμε την επόμενη μέρα. Ελπίζουμε ότι η ετοιμιγωρία του ελληνικού λαού θα είναι τέτοια που θα δώσουμε, γιατί δώσαμε μια υπόσχεση. Μάλιστα. Δώσαμε μια υπόσχεση στους σεισμοπαθείς. Ότι δεν θα τους αφήσουμε μόνους τους ούτε ένα λεπτό. Αυτό κάνουμε από την πρώτη μέρα, από τη δεύτερη μέρα του φωνικού σεισμού και θα συνεχίσουμε. Κύριε Κεφαλογιάννη, ελάτε. Θα ξεκινήσω με αυτό που είπε ο κύριος Βαρδάκης. Και θα σας πω ένα πράγμα. Ένα έργο. Την προηγούμενη τετραετία μετρηθήκατε, ζυγιστήκατε και βγήκατε λυπείς. Μην με διακόπτετε. Μετρηθήκατε, ζυγιστήκατε και βγήκατε λυπείς σε όλα. Καλά. Είπατε ότι θα ασκήσετε το μνημόνιο με ένα νόμο, με ένα άρθρο και φέρατε άλλο ένα μνημόνιο που μας κόστησε 200 δισεκατομμύρια. Επί της ουσίας. Εσείς τι κάνατε? Φέρατε capital controls. Δώσατε τα δάνεια στα funds. Και σήμερα έρχεστε να επικαλείστε αυτό και μας κατηγορείτε. Δεν κατηγορώ. Εσείς δώσατε τα δάνεια στα funds. Δεν κάνατε ένα έργο υποδομής στον Ηρακλείο. Σας παρακαλώ. Μην με διακόπτετε. Αυτή τη στιγμή, κυρία Σαλαπάτα. Πέστε μου ένα έργο. Ένα έργο. Γνωρίζετε πολύ καλά. Αυτή τη στιγμή προχωράει ο ΒΟΑΚ. Ποιος ΒΟΑΚ? Ο ΒΟΑΚ προχωράει το μεγαλύτερο οδικό έργο σε όλη την Ευρώπη. Από πού? Που θα ενώνει την Κίσα Μοχανίων με τον Άγιο Νικόλαο και τη Σιτία. Υπάρχει εργοτάξιο στο ΒΟΑΚ και το ξέρουμε εμείς. Γίνεται αυτή τη στιγμή στη Νεάπολη, προχωράνε τα έργα στο εργοτάξιο της Νεάπολης. Θα πάμε και μαζί, σας προκαλώ κύριε Βαρδάκη, να πάμε και μαζί. Όπως να πάμε μαζί και σε όλες τις περιοχές της Κρήτης που έχω περάσει ήδη 2 φορές. Εκτίθεστε, κύριε Βαρδάκη. Εσείς εκτίθεστε. Γιατί ξέρει κύριε ο κόσμος, Βαρδάκη. Ότι γιατί αυτή τη στιγμή επί Νέας Δημοκρατίας βρέθηκαν και τα χρηματοδοτικά εργαλεία, επί Νέας Δημοκρατίας έχει γίνει και χάραξη. Επί ΣΥΡΙΖΑ δεν είχε προχωρήσει τίποτα, ούτε για το ΒΟΑΚ ούτε για πουθενά. Υπάρχει χρηματοδοτικό. Μιλάμε για το διεθνές. Μισό λεπτό. Μα μην με διακόπτετε. Εγώ σας άκουσα λοιπόν, πολύ. Κύριε Βαρδάκη, σας παρακαλώ πάρα δεν πολύ. Δεν θέλετε να ακούσετε το θέλω να βάλετε άνω τελεία, να σεβαστείτε τον συνομιλητή σας. Κύριε Κεφαλογιάννη, μην μπούμε στη διαδικασία αυτή. Δεν θέλω. Δεν έχω πρόβλημα να φωνάζουμε. Κανένα να φωνάζει ένα πάνω στον άλλο. Καταρχάς είναι ασέβεια προς τους τηλεθεατές. Έχω θέσει ένα πολύ συγκεκριμένο ερώτημα. Ο κόσμος από το αρκαλοχώρι μας παρακολουθεί και περιμένει μια απάντηση. Αν είναι να αναλωνόμαστε σε γραφικότητες, να το ξέρω. Να σας αφήσω να τσακώνεστε στον αέρα. Το δεύτερο πολύ μεγάλο έργο που προχωράει είναι το Διεθνές Αεροδρόμιο στο Καστέλι. Ένα έργο που θα δημιουργήσει 35.000 θέσεις έμεσης εργασίας και θα δώσει υπεραξία σε ολόκληρη την περιοχή και σε ολόκληρο το Δήμο Μήνωας Πεδιάδας. Το τρίτο μεγάλο έργο είναι η ηλεκτρική διασύνδεση με την Υπηρωτική Ελλάδα. Ένα έργο το οποίο το κουβεντιάζαμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια και θα παρέχει ενεργειακή ασφάλεια στην Κρήτη. Μας κάνετε διαφορές. Όλα αυτά τα έργα προχωρούν με κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία γι' αυτό. Αλλά επειδή θέλω να πω και 2 πράγματα για το Αρκαλοχώρι. Πράγματι, ακούω τον προβληματισμό. Έχω βρεθεί πάρα πολλές φορές στο Αρκαλοχώρι. Είχαμε κάνει και μια εκδήλωση, μάλιστα, από κοινού με τον κύριο Βαρδάκη εκεί πέρα. Υπάρχουν καθυστερήσεις και νομίζω ότι κάποια στιγμή πρέπει να ανοίξουμε την ατζέντα και ειδικότερα εμείς οι νέοι που μπαίνουμε στην πολιτική για τα μεγάλα θέματα που απασχολούν τη χώρα. Και ένα από αυτά τα θέματα είναι η γραφειοκρατία. Αυτή τη στιγμή, δυστυχώς, παρόλο που έχουν γίνει σπουδαία βήματα, θα σας θυμίσω ότι έχουν ψηφιοποιηθεί 1.500 υπηρεσίες, γίνονται πλέον διαδικτυακά και έχουν μειώσει σε μεγάλο βαθμό αυτή τη μάστιγα, υπάρχουν ακόμα 4.000 υπηρεσίες οι οποίες πρέπει να ψηφιοποιηθούν. Είναι ώρα, λοιπόν, της δικής μας γενιάς να αντιμετωπίσει αυτά τα μεγάλα προβλήματα, να μιλήσουμε επιτέλους για το δημογραφικό που είπε και ο κύριος Παρασύρης πριν, που αυτή τη στιγμή έχουμε 125.000 θανάτους το χρόνο και 85.000 γεννήσεις, χάνουμε δηλαδή ένα αρέθιμνο κάθε χρόνο, να μιλήσουμε για την πράσινη μετάβαση, να μιλήσουμε για το μεγάλο ζήτημα της δικαιοσύνης που θέλει 1.054 μέρες μία υπόθεση για να τελεσιδικήσει. Κάποια στιγμή, λοιπόν, θα πρέπει να σταματήσουμε να κουβεντιάζουμε ποιος τα έκανε χειρότερα, γιατί και εγώ πολύ ευχαρίστως, κύριε Βαρδάκη, να σας πω να πάει η συζήτηση στη βίλα του Ραγκούση, να πάει για τη βίλα στο Σούνιο, να αρχίσουμε να κάνουμε αντιπαράθεση για το ποιος τα έκανε χειρότερα.
αλλά νομίζω ότι ο κόσμος θέλει να ακούσει προτάσεις πάνω στα ζητήματα που τον αφορούν και να δούμε και να οραματιστούμε και την Ελλάδα που θέλουμε, αλλά και το Ηράκλειο του 2040 που θέλουμε. Λοιπόν, επιτρέψτε μου, θέλω να βάλω ένα ακόμα θέμα επικαιρότητας που μας απασχολεί πάρα πολύ σε επίπεδο ειδησιογραφίας. Κύριε Παρασύρη, θα ξεκινήσω τώρα με εσάς. Φράγματα, αναγκαία έργα για την ενδοχώρα και γενικότερα για την αγροτική ανάπτυξη. Όμως, αυτό που διαπιστώνουμε εμείς είναι ότι κάτι πάει λάθος. Σε επίπεδο σχεδιασμού υπάρχουν πάρα πολλές καθυστερήσεις και πάρα πολλά παράδοξα γύρω από αυτά τα έργα. Λοιπόν, καταρχήν θέλω να πω κάτι έτσι. Με λυπεί η εικόνα όταν μιλάμε για ζητήματα του νομού, τουλάχιστον όσοι είμαστε εδώ και θέλουμε να εκπροσωπήσουμε τον ελληνικό λαό την επόμενη μέρα στη Βουλή, να τσακωνόμαστε γύρω από πράγματα και ζητήματα τα οποία θα έπρεπε τουλάχιστον σε ό,τι αφορά το νομό Ηρακλείου, να συμφωνούμε. Και επειδή υπάρχει αυτό το αναπτυξιακό έλλειμμα στο νομό μας, στα μεγάλα έργα υποδομής, θα έπρεπε να συμφωνήσουμε. Κύριε Κεφαλογιάννη, να σας πω μόνο κάτι. Είτε μιλήσουμε είτε δεν μιλήσουμε εμείς, δυστυχώς, και μακάρι να δοθεί ο χρόνος προεκλογικά να αναλύσουμε διάφορα ζητήματα, ο κύριος Μητσοτάκης θα τα κάνει και δεν θα μας λάβει υπόψη του. Δυστυχώς. Μιλήσατε για την ελληνική διασύνδεση και θέλω να το αναφέρω αυτό. Το 2021, ωστόσο, πέρασε νομοθεσία μέσα από τη Βουλή, όπου το μισό φορτίο που θα περνάει από το καλώδιο πηγαίνει σε επενδύσεις της Τέρνα και του Κοπελούζου. Το αφήνω όμως αυτό, γιατί είναι ένα μεγάλο θέμα, με κάποια άλλη στιγμή να το συζητήσουμε, γιατί είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα, το οποίο ο ελληνικός λαός, δυστυχώς, και ο κρατικός λαός δεν το έχει αντιληφθεί ακόμα. Εμείς γιατί μιλάμε, κυρία Σαλαπάτα, για τον ανασχεδιασμό και επανασχεδιασμό του Ταμείου Ανάκαμψης? Γιατί το Ταμείο Ανάκαμψης μαζί με το ΕΣΠΑ και μαζί με το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης είναι ένας κουμπαράς που έφτιαξε η Ευρώπη μετά την COVID εποχή για την ανασύνταξη του παραγωγικού μοντέλου των ευρωπαϊκών κρατών, μεταξύ αυτών και της Ελλάδας. Έδωσε λοιπόν το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, έτσι ώστε να μπορούμε να ανταπεξέλθουμε στο παραγωγικό μοντέλο που θα φτιάξουμε των επόμενων δεκαετιών. Όταν μιλάμε για την Κρήτη, ποιο είναι το πιο κρίσιμο ζήτημα, πού είμαστε πιο ανταγωνιστικοί, στην αγροτική οικονομία ή στον τουρισμό? Γίνεται καμία συζήτηση τώρα γύρω από αυτά τα ζητήματα? Πόσα μιλάμε για αγροτική οικονομία όταν έχουμε μελέτες ότι σε 15 με 20 χρόνια θα υπάρχει ερημοποίηση στην Ανατολική Κρήτη και τίποτα δεν προχωράει σε ό,τι αφορά τα ύδατα και τα φράγματα και πώς αυτά τα μεγάλα έργα θα χρηματοδοτηθούν, θα μελετηθούν, θα χρηματοδοτηθούν και θα φτιαχτούν, θα υλοποιηθούν μέσα στην επόμενη δεκαετία. Όταν μιλάμε για αγροτική οικονομία και με το ενεργειακό κόστος που υπάρχει, το οποίο μεταφέρεται προφανώς και στο νερό και στην άρδευση, σε λίγα χρόνια, αν πορευτούμε με αυτόν τον τρόπο, η αγροτική μας οικονομία θα καταστεί εντελώς μη ανταγωνιστική. Άρα υπάρχουν τα φράγματα της πλατιώτισσας, το οποίο είναι ένα πολύ μεγάλο φράγμα που θα μπορούσε να έχει προχωρήσει και να χρηματοδοτηθεί από το Ταμείο Ανάκαμψης. Περισσεύουν ακόμα 45 εκατομμύρια. Ναι, δεν υπάρχουν τα δίκτυα. 45 εκατομμύρια περισσεύουν από εκεί για να υλοποιηθεί το έργο. Να θυμίσω μόνο ότι όταν ήμουν βουλευτής το 2010, ήμουνα μεταξύ αυτών που εγγενίασαν την αρχή του έργου. Και έχουν περάσει 14 χρόνια. 14 χρόνια. Είναι ντροπή, πραγματικά είναι ντροπή αυτό που συζητάμε τώρα. 14 χρόνια εδώ και ακόμα δεν έχει γίνει. Το φράγμα των αμυρών Αγίου Βασιλείου στην Ελλάδα, κύριε γίνει. Παρασύρη, το φράγμα των αμυρών, το φράγμα δεματίου. Το φράγμα δεματίου, το φράγμα και το φράγμα τη φανερωμένη και η εκτροπή του Πλατή Ποταμού. Ένα πολύ μεγάλο έργο, το οποίο θα μπορούσε και μάλιστα έχει γίνει η πρώτη σύσκεψη με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και δυστυχώς δεν έχει εγκριθεί η χρηματοδότησή του για μελέτη, τουλάχιστον επικαιροποίηση της μελέτης και χρηματοδότηση για την υλοποίησή του, η οποία θα έργο το οποίο θα δώσει τεράστια ανάζα σε όλη την λεκάνη της Μεσαράς. Μάλιστα. Αν δεν συζητήσουμε αυτά τα θέματα, κυρία Σαλαπάτα, τώρα, γι' αυτό μιλάω ότι τώρα πρέπει να μιλάω και ξαναμιλάω για τέτοια θέματα. Αν δεν βάλουμε τώρα τις προτεραιότητες, τότε θα χάσουμε και την επόμενη δεκαετία. Δυστυχώς, έτσι είναι τα πράγματα, γι' αυτό είναι και τόσο κρίσιμες αυτές οι εκλογές. Λοιπόν, κύριε Κεφαλογιάννη, επ' αυτού, επί των φραγμάτων δηλαδή. Νομίζω ότι ο πρωτογενής τομέας είναι ο βασικός πυλώνας ανάπτυξης της Κρήτης και θα πρέπει να είναι στο κέντρο των εξελίξεων και των προτεραιοτήτων της κυβέρνησης. Όσον αφορά τα φράγματα, που είναι ένα πάγιο αίτημα για τους αγρότες μας,
Μπορώ να πω ότι είχαμε τις τελευταίες μέρες μία πολύ ευχάριστη εξέλιξη, καθώς δόθηκαν 8 εκατομμύρια ευρώ από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης ως αποζημιώσεις για το φράγμα της Πλακιώτισσας, για τις απαλωτριώσεις που γίνονται εκεί, και 4 εκατομμύρια για το έργο. Είναι πολλά φράγματα σε όλο το νομό. Αναφέρθηκε και προηγουμένως ο εμπλουτισμός του φράγματος Φανερωμένη, στο φράγμα της Πλακιώτισσας, τα οποία πρέπει να προχωρήσουν και θα δώσουν μια πηγή ζωντάνιας και οξυγόνου στον πρωτογενή τομέα. Και θεωρώ, και θα πω και κάτι ακόμα, μισό λεπτό κύριε Παρασύρη, θα πω και κάτι ακόμα. Είναι μια μεγάλη ευκαιρία, καθώς τα χρήματα που θα πάρουμε από τη νέα ΚΑΠ είναι ακριβώς τα ίδια με την προηγούμενη εξαετία. Θα είναι 19 δισεκατομμύρια. Δόθηκαν μεγάλες μάχες σε ευρωπαϊκό επίπεδο για να μην πειραχθεί ούτε ένα ευρώ από τα χρήματα που θα πάρουμε ως χώρα. Επομένως, πρέπει να αξιοποιήσουμε όλα τα χρηματοδοτικά εργαλεία και σε επίπεδο Ευρώπης για να μπορέσουμε να κάνουμε τη ζωή του κτηνοτρόφου και του αγρότη καλύτερου. Και θα πρέπει κάποια στιγμή να μιλήσουμε και για αυτό που και για το μέλλον της γεωργίας. Να μιλήσουμε για την έξυπνη γεωργία και τις νέες καλλιέργειες. Να μιλήσουμε για τη βιολογική κτηνοτροφία. Καθώς το μεγάλο μας πλεονέκτημα εδώ είναι ότι τα ζώα που εκτρέφονται είναι ελεύθερης βοσκής. Όλα αυτά θα πρέπει να τα δούμε σε ένα συνολικό πλαίσιο πολιτικής και να εκμεταλλευτούμε μέχρι και το τελευταίο ευρώ που θα μας δοθεί από την Ευρώπη. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Βαρδάκη, θα κλείσω με εσάς. Κύριε Σαλαπάτα, το δυστύχημα για τη χώρα είναι ότι την παλιά ΚΑΠ, το 2013, την διαπραγματεύτηκε πάλι η Νέα Δημοκρατία. Δεύτερο δυστύχημα, ότι διαπραγματεύτηκε και πέρυσι. Ρωτήστε αυτούς που ασχολούνται να δείτε τι ακριβώς συμβαίνει με τη νέα ΚΑΠ. Στο θέμα μας όμως, θίξατε ένα τεράστιο ζήτημα, ένα τεράστιο πρόβλημα που θα το βρούμε μπροστά μας. Που πράγματι εδώ μπορούμε να πούμε ότι το πρόβλημα είναι διαχρονικό. Όταν αντλούμε, κυρία Σαλαπάτα, είμαστε από τις λίγες περιοχές σε όλη την Ελλάδα που αντλούμε από τον υδροφόρο ορίζοντα το χειμώνα από τις γεωτρήσεις νερό, με υψόμετρο 500 μέτρα από τη θάλασσα. Αυτό σημαίνει ότι κάποια στιγμή η θάλασσα θα μπει στις γεωτρήσεις και θα καταστραφεί πραγματικά λόγω πρώιμων κυπευτικών ο πρωτογενής τομέας. Άρα, επιλογή μας πρέπει να είναι όλων το επόμενο. Καταρχήν, πρέπει να διαπραγματευτούμε το Ταμείο Ανάκαμψης. Το οποίο όπως διαπραγματευτήκατε το μνημόνιο, παρουφάκησε ο κύριος Τσίπρας. Κυρία Σαλαπάτα, ακούστε. Αυτή ήταν δηλαδή η δυστυχία. Κύριε πραγματική. Το τρίτο μνημόνιο που διαπραγματεύτηκε. Εσείς είστε καλοί στη διαπραγμάτευση, κύριε Βαρδάκη, είστε πολύ καλοί στη διαπραγμάτευση. Σας είδαμε. Σας είδαμε στη διαπραγμάτευση του τρίτου μνημονίου. Πολύ σοβαρά σας μιλάω. Στους ολιγάρχες. 90% εκατομμύρια στους ολιγάρχες. Το Ταμείο Ανάκαμψης που θέλω να σας ενημερώσω. Και γι' αυτό η Νέα Δημοκρατία δεν δέχτηκε δικοματική επιτροπή για τη διαχείριση του Ταμείου Ανάκαμψης. Η μοναδική ευρωπαϊκή χώρα, η ευρωπαϊκή κυβέρνηση μάλλον, που δεν δέχτηκε τριμελή δικοματική επιτροπή για τη διαχείριση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης. Για ποιο λόγο? Για αυτό που είπε ο κ. Παρασύρης. Ότι μέχρι τώρα τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης έχουν πάει σε 60 οικογένειες σε όλη την Ελλάδα. Άρα, άμεση επαναδιαπραγμάτευση, όχι για κανένα άλλο λόγο, αλλά για να μπουν χρήματα στην εξέλιξη και στην ανάπτυξη του πρωτογενή τομέα. Και βέβαια, τα φράγματα πρέπει να είναι μέσα στη λογική και στη φιλοσοφία όλων μας. Γιατί το επόμενο διάστημα, λένε πολλοί ότι ο επόμενος πόλεμος θα γίνει για το νερό. Πρέπει να προλάβουμε. Γιατί μέχρι σήμερα δεν κάναμε τα βήματα, ειλικρινά, αλήθεια είναι, που έπρεπε για τον πρωτογενή τομέα και για τα φράγματα, δηλαδή τη διαχείριση των υδάτινων πόρων. Είπατε μια κουβέντα για το φράγμα Αμυρών Αγίου Βασιλείου. Θέλω να σας πω, κυρία Σαλαπάτα, ότι η προμελέτη του φράγματος του συγκεκριμένου που είπατε, που αναφέρατε, έγινε το 1979. Mm-hmm. Βρήκα στα συρτάρια του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης το 2015 ένα φάκελο κενό. Καταφέραμε, και θα σας δώσω και μια είδηση τώρα, καταφέραμε σε τέσσερα χρόνια να οριμάσουμε, και αυτή τη στιγμή είναι το μοναδικό, ακούστε, έχει σημασία αυτό, όχι επειδή κάναμε κάτι εμείς, αλλά είναι το μοναδικό εγκυοβελτικό όριμο έργο στην Κρήτη. Φανταστείτε πόσο πίσω βρισκόμαστε. Περιμένουμε αυτή τη στιγμή, δύο χρόνια περιμένουμε να βγει το πρόγραμμα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, είναι πλέον όριμο με πληρωμένες τις απολωτριώσεις για να ενταχθεί σε ένα πρόγραμμα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, το οποίο περιμένουμε δύο χρόνια. Ο Πλατή Ποταμό το 1958 ήταν η προσπάθεια. Και ο Πλατή Ποταμό. Ένα λεπτό να πω όμως κάτι. Είμαστε πρώτοι σε απορρόσεις στο Ταμείο Ανάπτυξης με 16%. Λοιπόν, δεν υπάρχει καθόλου χρόνο. Και το αναφέρατε και εδώ. Με 16% από όλες τις χώρες της Ευρώπης. Είναι μια πολύ μεγάλη επιτυχία του Ταμείου Ανάκαμψης. Δεν είπαμε για
την απορρόφηση, μην μπερδεύετε τα πράγματα. Ένα λεπτό. Εμείς είπαμε ποιοι έχουν πάρει... άλλο πράγμα και άλλο σχεδιασμό. Ακριβώς. Έχετε δίκιο. Πήραν το Ταμείο Ανάκαμψης. Γι' αυτό θα ζητήσουμε και οι τρεις... άμεσο επαναπροσδιορισμό. Να δεσμευτούμε και οι τρεις, αν είμαστε βουλευτές. Να πω κάτι. Ξέρω τι θα πει. Από την προηγούμενη ΚΑΠ, η Κρήτη έχασε 200 εκατομμύρια. Το είπαμε μια κουβέντα. Το χρόνο σε επιδοτήσεις. Επειδή επιλέχθηκε. Από την εσωτερική σύγκληση. Από την εσωτερική σύγκληση, ακριβώς. Από την εσωτερική σύγκληση και πήγαν ακριβώς σε άλλες καλλιέργειες, δηλαδή στην Θεσσαλία, τέλος πάντων, και στη Μακεδονία, στη Βόρεια Ελλάδα, πήγανε οι επιδοτήσεις αυτές, 200 εκατομμύρια. Στη Νέα ΚΑΠ χάνονται επιπλέον 100 εκατομμύρια. Ακριβώς. Άρα 300 εκατομμύρια σχέση με το 2014-2015. Λοιπόν. Να δεσμευτούμε λοιπόν 16 βουλευτές της Κρήτης ότι θα διεκδικήσουμε και για την ΚΑΠ έναν άλλο σχεδιασμό, έτσι ώστε αυτά τα χρήματα να επιστρέφουν. Και για την νησιωτική πολιτική. Λοιπόν, ολοκληρώστε την Κρήτη. Και για την νησιωτική πολιτική. Κύριε Παρασύρη, και με τη δική σας τελεία θα περάσω σε διάλειμμα, γιατί με πιέζουν, δεν υπάρχει χρόνος. Σας παρακαλώ πολύ, ολοκληρώστε τη σκέψη σας. Όχι αυτό, αυτό. Αν να δεσμευτούμε 16 βουλευτές της Κρήτης, ότι τουλάχιστον στο επίπεδο της ΚΑΠ θα επιστρέψουν αυτό που, οι επιδοτήσεις στο ωραία επίπεδο που πρέπει, λοιπόν, για τους Κρήτες αγρότες, παραγωγούς και κτηνοτρόφους. Κύριε, σας ευχαριστώ θερμά. Και εμείς ευχαριστούμε.